Με ένα καινοτόμο πιλωτικό πρόγραμμα φέρνει στο προσκήνιο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας τις σοβαρές συνέπειες που έχουν οι μεγάλες πυρκαγιές στο οικοσύστημα. Με επίκεντρο τις Βρύσες και τον Κακόπετρο στα Χανιά που επλήγησαν σοβαρά από τις φωτιές του 2018, το ΙΤΕ καταγράφει δορυφορικά σε πραγματικό χρόνο την έκταση και την ένταση της καταστροφής. Πληγές μετράει Κρήτη και δει τα Χανιά από τις πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές του νησιού τα τελευταία χρόνια και έκαναν μεγάλες εκτάσεις στάχτη. Γι' αυτό το λόγο έρχεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο δημιουργεί ένα καινοτόμο πιλωτικό πρόγραμμα, μια δορυφορική τηλεπισκόπηση η οποία στοχεύει στην αποτύπωση των πληγήσεων από φωτιές περιοχών, σκανάροντας το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για κάποια πιλωτική εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή του νόμου Χανίων για παρατονικά συμβάντα και ο στόχος ο δικός μας σαν εργαστήριο τηλεπισκόπησης είναι η αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων του συστήματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και γενικότερα δεδομένων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας ώστε να μπορούμε με μεγάλη λεπτομέρεια να χαρτογραφούμε την ένταση και την έκταση της φωτιάς. Πρόκειται για μια υπηρεσία, ένα σέρβις που παρέχουμε προς την περιφέρεια, έχοντας πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα και έχοντας αναπτύξει ήδη μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στην αποτύπωση φυσικών καταστροφών, όπως είναι και οι πυρκαγιές που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι και είναι φυσικό και αγροτικό και περιαστικό αστικό περιβάλλον. Οι πρόσφατες πυρκαγιές που κατέκαψαν εκτάσεις στις Βρύσες του Δήμου Αποκορώνου και στον Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και περιοχές με φυσική βλάστηση. Με όπλο τη νέα τεχνολογία και όλη τη μεθοδολογία που διαθέτουν οι ερευνητές του ΙΤΕ, η δορυφορική τηλεπισκόπηση ρίχνεται στη μάχη για την καταγραφή και αντιμετώπιση των συνεπειών μιας πυρκαγιάς. Όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά εφόσον έχουμε την τεχνογνωσία και έχουμε τις μεθόδους αυτές αναπτυγμένες, μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει ερευνητικά για την έρευνά μας, να κάνουμε εφαρμογές με βάση αυτές την περιοχή της Κρήτης. Να δούμε ακριβώς τι κάηκε, σε τι ποσοστό και τι ένταση ήταν η φωτιά εκεί, και να τα συνδέσουμε με συνεδρά δεδομένα όπως είναι οι καλλιέργειες, τύποι καλλιεργειών, η χρήση γης, η βλάστηση, και να ξέρουμε για κάθε θέση, για κάθε πολύγωνο, για κάθε ψηφίδα της εικόνας. Τι τύπος έχει καεί, σε τι έκταση και ποσοστό. Το έργο εφαρμόζεται πιλωτικά και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών σε επίπεδο Κρήτης, θέτοντας όπως τονίζουν οι ερευνητές τις βάσεις για μελλοντική επιχειρησιακή εφαρμογή στα πεδία της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.